Ευεσιμότατε Πατέρα Χρήστο Αποστολέ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, κύριε Πρόεδρε του ΟΠΑΠ, κύριε Παυλίδη, Αντιδήμαρχε κύριε Παπαζήση, κύριε Αντιδήμαρχη κύριε Τσουκάνη και κύριε Ντούρε, κύριε Διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, κύριε Μυστρίδη Ανέστη, κύριε Εκπρόσωπε του Ιατρικού Συλλόγου Παναγιώτη Ερενίδη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πολιτευτέ κύριε Μπέι, μόλις ήρθε ο Δήμαρχος Πιερίας και Κατερίνης, ο κύριος Σάβας Χιονίδης, τον καλωσορίζουμε. Η σημερινή μας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας διάλεξη έχει σαν θέμα και να καλωσορίσουμε και τον ομιλητή της, τον κύριο Γιώργο Παπαζήση, έχει σαν θέμα φάρμακα και εγκέφαλος, μύθοι και αλήθειες. Συνδιοργανωτής ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας. Στο τέλος, στο πέρας της εκδήλωσης, θα έχουμε από το Σύλλογο Κριτών Πιερίας στη Σταυρέτη να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρό του, κύριο Μανιουδάκη. Είναι και ο κύριος Αντιπρόεδρος, έχω δει εδώ, να τον καλωσορίσουμε και αυτόν. Θα μας παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια της Κρήτης. Ο κύριος Ζήνωνας, ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ, κύριε Σάβα Χιονίδη, λίγο μια προσφώνηση. Κυρία Αντιπεριφερειάρχης, σεβαστέ πατέρα, από Θεού άρξαστε, με συγχωρείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνης, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε έναν λαμπρό επιστήμονα, τον Γιώργο τον Παπαζήση, το οποίο χαιρόμαστε την εξέλιξη και την πρόοδό του, να μας αναλύσει με τον γλαφυρό τρόπο που αυτός ξέρει να μεταδίδει, το πόσο, ποια είναι το θέμα μας, ποιοι είναι οι μύθοι και ποιες είναι οι αλήθειες. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω πάρα πολύ κόσμο και είμαι βέβαιος ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας και ιδιαίτερα αυτά, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, όπως πάντοτε θα ανέβουν και στο διαδίκτυο για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι εδώ, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν αυτή την υπέροχη ομιλία και ταυτόχρονα τόσο χρήσιμη. Να είστε καλά και πάντοτε να συνεχίσετε το έργο σας όπως κάνετε μέχρι σήμερα, να δίδετε γνώση, να δίδετε επίσης τις δυνατότητες να έχουμε τόσο αξιόλογους ομιλητές, εισηγητές, ώστε να είναι χρήσιμοι για την κοινωνία μας. Να είστε καλά και εύχομαι μετά το πέρας της εκδήλωσης να είμαστε αρκετά σοφότεροι και αρκετά πιο προσεκτικοί σε σχέση με τα φάρμακα. Ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου Παπαζήση. Ο Γιώργος Παπαζήσης γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1974. Αποφύτησε το 1991 από το 9ο Πολυκλαδικό Λύκειο Κατερίνης και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το 2005 τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την ευρωπροστασία σε πειραματικό μοντέλο περιγεννητικής ασφυξίας. Το 2008 εξελέγει λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ και τώρα κατέχει τη θέση αναπληρωτή καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι ενεργός κλινικός ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, με εξειδίκευση στην ψυχοφαρμακολογία και τη γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία και εξασκεί ιδιωτικά το επάγγελμά του στη Θεσσαλονίκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κλινική ψυχοφαρμακολογία, καθώς και στην ασφάλεια των φαρμάκων και την ασφάλεια των ασθενών.
είναι εμπειρογνώμενος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και εξαιρετικός συνεργάτης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, εξειδικευμένος στην αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου της Νευροψυχοφαρμακολογίας, συμμετέχοντας σε πανευρωπαϊκές κλινικές μελέτες που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Από το 2018 είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Έχει λάβει υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα από ευρωπαϊκούς φορείς και την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΙΘΙΤΑ και συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 80 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 3 κεφάλαια σε διεθνή και ελληνικά βιβλία και έχει πάνω από 1.000 αναφορές. Ο κύριος Παπαζήσης κατοικεί και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Κύριε Παπαζήση, έχετε το λόγο. Καλωσορίζουμε στην απόψη μας εσπερίδα την Αντιπεριφερειάρχη Περίας κυρία Σοφία Μαυρίδου. Θα παρακαλούσα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε Κατερίνης, κύριε Σάβα Χιονίδη, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, κύριοι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων, κύριε πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κυρίες και κύριοι, εγώ θα προσφωνήσω και τον, εκτός από τον ομιλητή μας, τον αξιότιμο προσκεκλημένο, τον δικό μας άνθρωπο, θα προσφωνήσω και τον πατέρα του, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Τάσο τον Παπαζήση, που πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι μας, ήρθαμε να τιμήσουμε όχι μόνο τον ομιλητή, κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, ήρθαμε να τιμήσουμε και να εκτιμήσουμε και τους γονείς, τον πατέρα και τη μητέρα. Γιατί για κάθε παιδί που προοδεύει, είναι σίγουρο ότι τον στηρίζει και η οικογένειά του και νομίζω σε αυτό θα συμφωνείτε όλοι. Εγώ εύχομαι από την πλευρά μου καταρχήν να είστε πάντα καλά. Τιμά την Πιερία, τιμά την Κατερίνη, κάθε ένας από τους νέους επιστήμονες αυτούς, μας τιμά όλους. Και νομίζω ότι η ομιλία αυτή είναι επίκυρη όσο ποτέ, γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με την υγεία και δει με την ψυχική υγεία, έχουμε εδώ και τον καρδιολόγο μας, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που θα συμφωνεί, νομίζω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Έτσι λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ προσοχή θα ακούσουμε για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Καλή η δημιουργική χρονιά, γιατρά, και σε εσάς, και εύχομαι τα καλύτερα ακόμη σε περισσότερα και ισανότερα. Κύριε Τάσο, η οικογένεια Παπαζήση να το χαίρετε. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω κι εγώ από την πλευρά μου. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοευχαριστήσω, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν επιστρέφεις 20 χρόνια μετά στην ιδιαίτερη πατρίδα σου για να δώσει μια ομιλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε και η φόρτισή μου είναι μεγάλη και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Βεβαίως θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την Σχολή Γονέων, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κατερίνης, το Δουσούτου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορομπλή, ο οποίος κάνει εξαιρετικό έργο, οφείλω να ομολογήσω. Και παρακολουθώντας, εγώ δεν έχω δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ για να παρακολουθώ τις ομιλίες, αλλά βλέποντας το πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα χρόνια, αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη προσπάθεια και πόσο υψηλά έχει ανεβάσει το πύχη, το επίπεδο. Ελπίζω και εγώ να ανταποκριθώ δηλαδή στις προσδοκίες σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και την κυρία Μαυρίδου, την Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Χιονίδη. Να χαιρετήσω παλιούς μου συναδέρφους, δασκάλους. Ξεκίνησα την ειδικότητά μου από το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πρόλαβα πάνω την Πέτρα Ολύμπου με πρώτο διευθυντή μου, τον αγαπητό μου, τον κύριο Μπερεδήμα, ο οποίος με διευκόλυνε και με κάτι άδειες για να προχωρήσω τη διατριβή μου, είναι η αλήθεια. Με συνεργάτη εκεί τον κύριο Μπέι. Θα ξεχάσω υπόλοιπους και θα αδικήσω χαιρετώντας και προσφωνώντας.
σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ, συγγενείς, φίλους, την οικογένειά μου προφανώς, για να παρουσιάσω κάτι που συνδυάζει τα δύο αντικείμενά μου ως αναπληρωτής καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα ψυχίατρος. Φάρμακα και εγκέφαλος, λοιπόν, μύθοι και αλήθειες. Στη διάθεσή σας εννοείται στο τέλος για οποιαδήποτε απορία και συζήτηση, γιατί φαντάζομαι με τα ερεθίσματα που θα πάρετε, έχετε ήδη ερωτήσεις στο μυαλό σας. Μιλάμε λοιπόν για φάρμακα και πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι φάρμακο, γιατί μπορεί αυτό να είναι συγκεχημένο στο μυαλό μας. Φάρμακο είναι οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιείται για θεραπεία, πρόληψη, διάγνωση ασθενειών. Είναι λοιπόν τα παραδοσιακά χημικά προϊόντα, τα φάρμακα όπως τα γνωρίζετε, τα χαπάκια, οι κάψουλες, οι ενέσιμες μορφές, οι ορμόνες όπως ινσουλίνη και θυροξίνη, τα νεότερα φάρμακα, τα βιολογικά που είναι προϊόν ανασυνδυασμένου DNA, τα φυτοθεραπευτικά, οι βιταμίνες, ακόμα και τα συμπληρώματα ανήκουν σε ένα ενδιάμεσο πεδίο. Όλα αυτά είναι φάρμακα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο όρος φάρμακο είναι γενικός και μέσα στα φάρμακα εντάσσονται όλες εκείνες οι ουσίες που έχουν βιολογική δράση, που μεταβάλλουν δηλαδή με τον ένα ή άλλο τρόπο τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Ό,τι λοιπόν είναι βιολογικά δραστικό είναι και φάρμακο με τη γενική έννοια. Άρα βλέπετε στην εικόνα η καφεΐνη είναι φάρμακο. Η καφεΐνη, οι ουσίες που περιέχονται σε αναψυκτικά όπως η κοκακόλα, το αλκοόλ, η κάναβης, ψυχοδιαγερτικά, όλα μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα στο γενικό όρο του φαρμάκου από τη στιγμή που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Είναι βιολογικά δραστικές ουσίες. Άλλωστε, ο Παράκελσος, ο πατέρας της τοξικολογίας, μέγας αλχημιστής, είχε διατυπώσει μια φράση που είναι, διατηρείται πάντα επίκαιρη. Η δόση κάνει το δηλητήριο. Μικρότερη δόση μπορεί να είναι θεραπευτική, μεγαλύτερη δόση μπορεί να γίνει εξαιρετικά τοξική για τον οργανισμό. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη όταν μιλάμε για φαρμακοθεραπεία είναι ότι υπάρχει ατομική διακύμανση, ατομική ποικιλομορφία, όπως λέμε, στην απάντηση στα φάρμακα. Δηλαδή, δεν απαντούμε, δεν αντιδρούμε όλοι το ίδιο στην ίδια αγωγή, στην ίδια φαρμακοθεραπεία. Οι αντιδράσεις ποικίλουν. Και ποικίλουν τόσο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, όσο και την ασφάλειά του, τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό λέμε χαρακτηριστικά ότι τα φάρμακα δυστυχώς δεν είναι one size. Το ίδιο φάρμακο, το ίδιο μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους. Υπάρχει λοιπόν διαφορετικότητα στην απάντηση και είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απάντηση στη φαρμακοθεραπεία. Ένα κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα καλά είναι το γονίδιο, το γενετικό υπόβαθρο. Εξαιτίας λοιπόν του DNA μας μπορεί να απαντάμε διαφορετικά σε μια φαρμακευτική αγωγή. Ατομικοί παράγοντες όπως η ηλικία μας, η φυλή μας, το φίλος μας, το βάρος του σώματος και βεβαίως εάν συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις. Αν δεν υποφέρουμε μόνο από μία πάθηση αλλά και περισσότερες, είναι διαφορετική η απάντηση στην φαρμακοθεραπεία και βεβαίως αν διαβάζουμε και αν λαμβάνουμε και περισσότερα του ενός σκευάσματα, η απάντηση διαφέρει. Παράγοντες ακόμα όπως το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, η χρήση καφέ, όπως είδαμε, και βεβαίως η διατροφή, παίζουν ρόλο στην απάντηση στη θεραπεία. Παίζουν ρόλο στο πώς θα συμπεριφερθεί και τι δράση θα έχει ένα φάρμακο στον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη, ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση και υπάρχει διαφορετικότητα, διακύμανση,
ποικιλομορφία στην απάντηση στη θεραπεία. Αυτό θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα που αναφέρω και στο τέλος, ότι είναι δύσκολη η ακριβής πρόβλεψη στο πώς θα αντιδράσει ο κάθε ασθενής. Ένα λοιπόν το κομμάτι του φαρμάκου. Έκανα μια γενική εισαγωγή για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας γιατί μιλάμε. Φάρμακα και εγκέφαλος είναι το θέμα μας. Ο εγκέφαλος, το όργανο αυτό που εδράζεται στο κρανίο μας, το μαγικό αυτό όργανο, το πιο πολύπλοκο του ανθρώπινου οργανισμού, ένα σκεπτόμενο όργανο, όπως το περιγράφουμε. Γιατί είναι σκεπτόμενο όργανο εγκέφαλος? Γιατί επηρεάζει, καθοδηγεί όλες μας τις λειτουργίες. Το ότι βρίσκομαι εδώ εγώ αυτή τη στιγμή, ομιλώ, σηκώνω το χέρι μου, κινούμε, παρακολουθώ, με παρακολουθείτε, με βλέπετε, με ακούτε, με καταλαβαίνετε, είναι όλα λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος λοιπόν ελέγχει κινήσεις, είτε είναι αυτές ακούσιες, βουλητικές, είτε εκούσιες, ελέγχει τις αισθήσεις μας και ελέγχει τις γνωστικές μας λειτουργίες, τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως τις περιγράφουμε. Δηλαδή, την μνήμη μας, την κρίση, την προσοχή, τη συγκέντρωσή μας, τη μάθηση, όλα είναι λειτουργίες του εγκεφάλου. Και βλέπετε εδώ ενδεικτικά περιοχές στον εγκέφαλο όπου ρυθμίζονται, ελέγχονται αυτές οι λειτουργίες. Όπως η κίνηση, όπως οι αισθήσεις, όπως η μνήμη, κρίση, προσοχή, συγκέντρωση, όπως την παρεγκεφαλίδα στον ηνιακό λοβό, η ισορροπία και ο συντονισμός των κινήσεων και βεβαίως και κάποια πιο πολύπλοκα συστήματα όπως το λεγόμενο σύστημα της ανταμοιβής, το σύστημα που σχετίζεται με την ικανοποίησή μας, με τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ικανοποίηση στα διάφορα ερεθίσματα. Και να μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρο των συναισθημάτων, είναι το κέντρο της διάθεσης, είναι το κέντρο του άγχους. Γι' αυτό και γίνεται και η σύνδεση και πρέπει να είναι ξεκάθαρα κατανοητό ότι και οι ψυχικές παθήσεις είναι παθήσεις ουσιαστικά του εγκεφάλου. Οι μεταβολές συμβαίνουν στον εγκέφαλο, άσχετα με τα όποια ερεθίσματα επηρεάζουν ή μπορεί να είναι οι εκκλητικοί παράγοντες για την εκδήλωση των νόσων. Όλα λοιπόν, όλες αυτές οι λειτουργίες και οι ψυχικές μας λειτουργίες, η ψυχή άλλωστε δεν υπάρχει ως όργανο, ο εγκέφαλος είναι το όργανο που ρυθμίζει τις ψυχικές λειτουργίες, όλα λοιπόν εδράζονται σε αυτό το μαγικό και πολύπλοκο όργανο που διαρκώς προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Και βλέπετε ότι ο εγκέφαλος συνδέεται μέσω του νοτιαίου μυελού και από εκεί ξεκινούν εγκεφαλικά και περιφερικά νεύρα. Υπάρχει μια σύνδεση, μια αλληλεπίδραση που δίνει, που βοηθάει στο να δίνει ο εγκέφαλος όλες τις εντολές στην περιφέρεια και να εκτελούμε όλες τις κινήσεις. Και σε πιο μοριακό επίπεδο, αυτό εδώ που είναι ένα νευρικό κύτταρο, ο λεγόμενος νευρώνας, αποτελεί την ανατομική και λειτουργική μονάδα του εγκεφάλου. Ένα νευρικό κύτταρο. Εκατομμύρια είναι αυτά τα νευρικά κύτταρα που συνθέτουν τον εγκέφαλο, το όργανο που είδατε. Και τα κύτταρα αυτά συνδέονται μεταξύ τους σε κάποιες περιοχές που ονομάζονται συνάψεις. Θα μου πείτε, αρχίζει να γίνεται πολύ επιστημονικό το πράγμα. Δεν είναι τόσο, γιατί έχει σημασία πώς θα συνδέσουμε αυτό με κάποιες ουσίες που ενδεχομένως έχετε ακούσει όσοι έχετε ασχοληθεί με φάρμακα του εγκεφάλου ή όσοι έχετε λάβει. Εκατομμύρια λοιπόν νευρώνες συνδέονται στην περιοχή αυτή που ονομάζεται σύναψη και τι κάνουν ουσιαστικά και αδρά, χονδρικά, αν θέλουμε να το πούμε, για να έχουμε μια μικρή εικόνα του τι συμβαίνει. Τι κάνουν τα φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα? Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αλληλεπιδρούν σε αυτήν την μεγεθυμένη περιοχή, είναι η μεγέθυνση της προηγούμενης εδώ εικόνας, σε αυτή τη μεγεθυμένη περιοχή που ονομάζεται σύναψη,
θυμηθείτε μόνο τον όρο νευροδιαβιβαστής, αν θέλετε να κρατήσετε έναν πιο επιστημονικό όρο από την ομιλία. Νευροδιαβιβαστής. Τι είναι αυτή η ουσία, θα τολμούσα να την πω, μικροορμόνη. Δεν είναι ορμόνη, να μην μπερδευόμαστε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί περιφερικά στο αίμα, δυστυχώς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε αυτούς τους νευροδιαβαστές, γιατί αν υπήρχε με κάποιο τρόπο η δυνατότητα αυτή, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη εκτίμηση νόσων και πρόβλεψη απάντηση στη θεραπεία. Ενδεικτικά κάποια ονόματα, χωρίς να θέλω να κουράσω. Ντοπαμίνη, σεροτονίνη, νοραδρεναλίνη, ισταμίνη, ακετιλοχολίνη. Ενδεχομένως κάποιοι τη σεροτονίνη να την έχετε ακούσει και να σας θύμισε κάτι αυτό ή την ντοπαμίνη. Ναι, είναι αυτές οι μικρομοριακές ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε αυτήν την σύναψη. Αυτή λοιπόν είναι μια εικόνα που προσπαθεί να αποδώσει πώς αυτές οι ουσίες βρίσκονται σε αυτή τη μικρή περιοχή που σας έδειξα και βοηθούν στη μετάδοση του σήματος μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Και γιατί έχουν σημασία οι ουσίες αυτές, γιατί επιμένω και αναφέρω κάποια ονόματα. Γιατί δείτε με τι λειτουργίες σχετίζονται. Σχετίζονται με την εγρήγορση, την ψυχοκινητική διέγερση, ανησυχία ή αναστολή. Σχετίζονται με το συναίσθημα, με τη διάθεση, τη χαρά, τη θλίψη, τη μελαγχολία, τη λύπη. Σχετίζονται με το άγχος. Η λειτουργία τους λοιπόν επηρεάζει αυτά τα συναισθήματα. Σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες που ανέφερα πριν, τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, τη μνήμη, την κρίση, την προσοχή, τη συγκέντρωση, επιμένω στη μνήμη, γιατί φάρμακα στο κεντρικό νευρικό σύστημα σχετίζονται με τη μνήμη. Επηρεάζουν τον ύπνο μας, την όρεξή μας, την όρεξη για φαγητό, τη σεξουαλική λειτουργία και την παρορμητικότητά μας. Οι νευροδιαβιβαστές λοιπόν, αυτές οι ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, σχετίζονται με όλες αυτές τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια τροποποίηση, μια διαταραχή στην νευροδιαβίβαση, εκδηλώνονται ανάλογα συμπτώματα και βεβαίως από τη στιγμή που τα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος δρούν σε αυτούς τους νευροδιαβαστές, μπορούν να επηρεάσουν και αυτές τις λειτουργίες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της δράσης των φαρμάκων που λειτουργούν, που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επηρεάζουν την νευροδιαβίβαση. Τροποποιούν, ενισχύουν ή αναστέλουν τη λειτουργία αυτών των ουσιών, όπως της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης. Πώς ακριβώς δρούν, είναι πολύπλοκο θέμα. Εξαρτάται για ποια πάθηση στοχεύουμε και για ποια κατηγορία φαρμάκων μιλάμε. Αλλά η φιλοσοφία για τις περισσότερες εκ των κατηγοριών αυτές είναι τροποποίηση της νευροδιαβίβασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, και αν το συνδέσουμε με αυτό που, με τις λειτουργίες που ανέφερα πριν, αντιλαμβανόμαστε ότι τα φάρμακα που λειτουργούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα αφορούν τόσο ψυχιατρικές παθήσεις όσο και νευρολογικές παθήσεις. Δηλαδή, δείτε τις κυριότερες εκ των κατηγοριών φαρμάκων που επιδρούν στον εγκέφαλο. Μία μεγάλη κατηγορία είναι οι ψυχικές παθήσεις. Αντικαταθλιπτικά λοιπόν φάρμακα, φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την κατάθλιψη και όχι μόνο, και για τις διαταραχές του άγχους, όπως παράδειγμα της κρίσης πανικού, ηρεμιστικά, κατασταλτικά φάρμακα που και αυτά χρησιμοποιούνται για ως παροδική αγχώληση σε οξύ άγχος, αλλά και για την υποβοήθηση του ύπνου.
αντιψυχωτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις ψυχώσεις, όπως για παράδειγμα η σχιζοφρένεια, αλλά και ψυχοδιεγερτικά φάρμακα, όπως διαφόρων τύπων αμφεταμινοειδή, που μπορεί να δώσουμε σε κάποιες περιπτώσεις σε σύνδρομα όπως διάσπαση προσοχής, για παράδειγμα σε παιδιά ή εφήβους, και οπιοειδή φάρμακα. Τα ισχυρά αναλγητικά παυσίπονα φάρμακα, όπως η μορφίνη, η πεθυδίνη, η κοδεΐνη, έχουν αναλγητική δράση τα οπιοειδή αυτά και είναι φάρμακα που δρούν σε συγκεκριμένες περιοχές και υποδοχής του εγκεφάλου. Αυτές είναι λοιπόν ψυχιατρικές παθήσεις, όπου είναι η μεγάλη κατηγορία παθήσεων που επιδρούν τα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος, αλλά ας μην ξεχνάμε και τις νευρολογικές παθήσεις, όπως την νόσο του Πάρκινσον, την επιληψία, τις άνοιες, την νόσο Αλτσχάιμερ, τη σκλήρινση κατά πλάκας, την πολλαπλή σκλήρινση, αλλά και πιο κοινές παθήσεις, όπως για παράδειγμα η μικρανία, η χρόνια εμένουσα, η μικρανία, χωρίς να αφορούν πάντα επηρεασμό της νευροδιαφύβασης τα φάρμακα αυτά. Σε κάποιες εκ των παθήσεων αυτές λειτουργούν και με έναν διαφορετικό μηχανισμό, αλλά όλες αυτές, να μην ξεχνάμε ότι είναι παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Για να έρθουμε σε κάτι πιο επίκαιρο που απασχολεί πολύ κόσμο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την κατάθλιψη. Γιατί να αναφερθούμε στην κατάθλιψη. Βαν Γκόγκ, ο ζωγράφος που υπέφερε ο ίδιος από διπολική νόσο και έχει πάρα πολλά τέτοια πορτρέτα. Γιατί να αναφερθούμε λοιπόν στην κατάθλιψη. Γιατί είναι η πρώτη από τις νόσους, από όλες τις ασθένειες, ό,τι ασθένεια γνωρίζετε, η πρώτη αιτία λειτουργικής ανικανότητας στο σύγχρονο κόσμο. Η κύρια λοιπόν αιτία λειτουργικής, όχι σωματικής, λειτουργικής ανικανότητας είναι η κατάθλιψη. Αξίζει να αναφερθούμε. Υπολογίζεται ότι ένα 8% περίπου του πληθυσμού υποφέρει. Αν σκεφτούμε λοιπόν 10 εκατομμύρια πληθυσμό στην Ελλάδα, 800.000 υποφέρουν από κατάθλιψη. Αδρά. 2 προς 1 γυναίκες προς άντρες. Προφανώς λοιπόν τα αντικαταθλιπτικά είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Αξίζει μια επιπλέον αναφορά, γιατί βλέπετε ο Γολγοθάς περιλαμβάνει, αφορά περισσότερους με την πάροδο των ετών. Θυμηθείτε λίγο εκείνη την εικόνα της σύναψης και δείτε έτσι πάρα πολύ αδρά, σχηματικά, απεικονιστικά, τι συμβαίνει στη μία περίπτωση και τι στην άλλη. Σε έναν υγιή, η πυκνότητα αυτών των ουσιών είναι των νευροδιαβαστών, σερωτονίνη, νοραδρεναλίνη κυρίως, είναι συγκεκριμένη στα νευρικά του κύτταρα. Δείτε ποια είναι η διαφορά, νομίζω να μπορείτε να την εντοπίσετε εύκολα στον καταθλιπτικό. Υπάρχει ελαττωμένη νευροδιαβίβαση. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το σημείο μπορούν να λειτουργήσουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μακάρι βέβαια να ήταν όλα τόσο απλά και με μια απεικόνηση, με μια εικόνα να λέγαμε ότι υπάρχει μια εξέταση, τι γίνεται στον έναν, τι γίνεται στον άλλον, κάνουμε την απεικόνηση, άμα δω αυτή την εικόνα έχω κατάθλιψη, παίρνω θεραπεία. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί όταν μιλάμε γενικώς για ψυχικές παθήσεις, μιλάμε για πολυπαραγοντικές νόσους. Για πολλούς παράγοντες βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς που αλληλεπιδρούν. Άρα έχουμε βρει ότι σε μια μερίδα του πληθυσμού, σε ένα ικανό κομμάτι ισχύει αυτό, σε ένα άλλο όμως δεν έχουμε εντοπίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτή τη μερίδα που διαπιστώνεται, που υπάρχει μάλλον, δεν διαπιστώνεται,
Αυτό είναι άλλο δεύτερο κομμάτι δύσκολο στην ψυχιατρική. Δεν υπάρχει απεικονιστική μέθοδος που να σου διαγνώσει κατάθλιψη. Δεν μπορεί να γίνει μια αξονική, μια μαγνητική τομογραφία ή κάποια άλλη εξέταση και από ένα συγκεκριμένο έβριμα να πούμε αυτό είναι κατάθλιψη. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα γι' αυτό. Αδρά όμως, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ενισχύουν, αυξάνουν, δείτε εδώ συγκριτικά, την συγκέντρωση του νευροδιαβαστή, ενισχύουν τη λειτουργία του και μας δίνουν την επιθυμητή ανταπόκριση σε αυτόν τον πληθυσμό στον οποίο δουλεύουν. Δυστυχώς δεν δουλεύουν για όλους, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίνεται, γιατί ακριβώς είπαμε είναι σύνθετη η αιτιολογία, πολυπαραγοντική. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέραν των αντικαταθλιπτικών που είπαμε είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενων, είναι τα ηρεμιστικά, αγχολητικά, κατασταλτικά φάρμακα. Αν σας πω βενζοδιαζεπίνες, πιθανότατα δεν θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Αν σας πω όμως Ζάναξ ή Λεξοτανίλ, μάλλον θα καταλάβετε. Λεξοτανίλ, Ζάναξ, Ταβόρ, Στεντόν, Υπνοστεντόν, Σεντράκ, Φρίζιουμ, δεν ξέρω αν σας λένε κάτι τα ονόματα αυτά, είναι οι περίφημες βενζοδιαζεπίνες. Τι είναι τα φάρμακα αυτά? Δρούν σε νευροδιαβαστή. Τα συγκεκριμένα στο γκάμπα, το γάμα αμινοβουτυρικό. Γιατί αναφερόμαστε σε αυτά? Γιατί τα ποσοστά χρήσης στο γενικό πληθυσμό είναι υψηλά. Διεθνώς 12 με 15%. Το έβριμα είναι ότι συνήθως γυναίκες άνω των 70 κάνουν κατάχρηση των φαρμάκων αυτών. Για ποιο λόγο? Για αγχώληση, για υποβοήθηση του ύπνου, αντιμετώπιση της αϋπνίας. Πολύ ωραία θα μου πείτε, και για πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα με τα φάρμακα αυτά είναι ότι κάνουν εξάρτηση, τα συνηθίζεις. Δεν μπορείς να τα διακόψεις και πιθανόν να χρειάζεσαι αύξηση της δόσης. Και ποιο είναι το πρόβλημα με την εξάρτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία? Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια χρήση των φαρμάκων αυτών επηρεάζει τη μνήμη. Άρα, οι γυναίκες άνω των 70 που συνήθως τα χρησιμοποιούν και όχι μόνο, σε χρόνια χρήση, αν υπάρχει και ένα υπόβαθρο άνοιας, μπορεί αυτό να γίνει χειρότερο. Να λοιπόν ένας καλός λόγος να προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα φάρμακα αυτά εκεί που είναι δυνατόν. Είναι τα γνωστά φάρμακα, είναι τα μόνα φάρμακα που δεν μπορεί να πάρετε χωρίς ιατρική συνταγή από το φαρμακείο. Χωρίς παρεξήγηση από τους φίλους μου φαρμακοποιούς, βλέπω και κάτι φίλους εκεί, λοιπόν, και συμμαθητές. Όλα τα υπόλοιπα φιλικά, δανεικά, θα σας τα δώσει ο φαρμακοποιός, αυτά δεν θα σας τα δώσει. Θέλει την ειδική συνταγή με την κόκκινη γραμμή. Και όχι γιατί είναι ακριβά, είναι πάμφθηνα, αλλά επειδή προκαλούν εξάρτηση, αυτό είναι το πρόβλημα. Το είχαμε δει και σε μια μικρή μελέτη, είχαμε τρέξει έτσι ενδεικτική στη Χαλκιδική, κάτι συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο, και είδαμε ενδεικτικά πραγματικά ότι στην περιφέρεια της Νικήτης, για παράδειγμα, το 20% του πληθυσμού έπαιρνε βενζοδιαζεπίνη και κυρίως ήταν γυναίκες μέσα ηλικία 71 ετών. Επιβεβαιώσαμε τα ευρήματα της Διεθνής Βιβλιογραφίας και μάλιστα η αγαπημένη βενζοδιαζεπίνη είναι το Λεξοτανίλ και ακολουθεί το Ζάναξ. Να λοιπόν ένα παράδειγμα φαρμάκων πολύ χαρακτηριστικό που επιδρά στον εγκέφαλο. Άλλη κατηγορία, όπως ανέφερα, αντιπαρκινσονικά φάρμακα, νόσος του Πάρκινσον, με τη χαρακτηριστική εικόνα τρόμος, βραδικινησία, που χαρακτηρίζεται από έλλειμμα ντοπαμίνης, νευροδιαβαστής πάλι. Παράδειγμα εδώ στον παρκινσονικό, αν θα παρατηρήσετε, αυτή η περιοχή είναι πιο λευκοπή σε σχέση με την πιο έντονα μαύρη περιοχή εδώ γραμμωτή σε έναν υγιή. Σημαίνει έλλειμμα ντοπαμίνης. Άρα τα φάρμακα αυτά στην Πάρκινσον τι κάνουν? Προσπαθούν να ενισχύσουν τη λειτουργία της ντοπαμίνης. Άνοια, Αλτσχάιμερ. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί όχι μόνο αυξάνεται και όσο μεγαλώνει ο μέσος όρος ζωής η μέση ηλικία του πληθυσμού, παρατηρούμε και τις τελευταίες δεκαετίες ότι γενικότερα έχουμε αύξηση της Alzheimer, της άνοιας, της έκπτωσης της μνήμης. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα που οφείλεται.
φαίνεται κάποιοι νευροδιαβαστές όπως η ακετιλοχολίνη να σχετίζονται ή το γλουταμινικό. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που ίσως γνωρίζετε, εξελώνα, ρισεπτ, εμπίξα, αλλά όσοι θα έχετε την εμπειρία ή από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, τα φάρμακα αυτά ευελπιστούμε μόνο να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Λίγα πράγματα. Ο δρόμος είναι μακρύς, όπως βλέπετε. Αλλά και η άνοια, η Αλτσχάιμερ λοιπόν, ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι το μεγαλύτερο πεδίο έρευνας, δηλαδή τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ευρώπη και στην Αμερική τώρα αφορούν άνοια και σε δεύτερη γραμμή ψυχικές παθήσεις. Γιατί η επίπτωση στο γενικό πληθυσμό είναι αυξημένη. Επειδή προφανώς δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις κατηγορίες παθήσεων στις οποίες δρούν φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος, θα ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις γενικές που πρέπει να έχετε υπόψη ως ασθενείς ή ως θεράποντες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε ένα φάρμακο γενικότερα και όχι μόνο σε παθήσεις του κουνουσού. Με ποιο κριτήριο, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε μια φαρμακευτική αγωγή. Η απάντηση, την απάντηση ουσιαστικά τη γνωρίζετε από μόνοι σας, απλά σας το επισημαίνω. Μια ζυγαριά έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Που τι ζυγίζει, τι σταθμίζει η ζυγαριά. Όφελος με κίνδυνο. Είναι ο περίφημος δείκτης οφέλους κινδύνου. Ασχολούμαι στην Επιτροπή κάτω, Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Όλη η αξιολόγηση βασίζεται σε κάθε καινούριο φάρμακο τι μπορεί να προσφέρει και τι κινδύνους μπορεί να έχει. Και ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι βεβαίως είναι το οικονομικό κόστος που έχει τώρα και επίπτωση στον προϋπολογισμό του κράτους. Σε κάθε λοιπόν αγωγή, σε κάθε μας θεραπευτική απόφαση για τους θεράποντες, αλλά και για τους λήπτες του φαρμάκου, αξιολογούμε τι θα κερδίσουμε, πόσο θα ωφεληθούμε και τι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες έχει ένα φάρμακο. Εάν η ζυγαριά κλείνει υπέρ του ωφέλους, πρέπει να το λάβουμε. Εάν όχι, μάλλον πρέπει να το αφήσουμε. Αυτό βεβαίως δεν είναι ευθύνη και υποχρέωση του ασθενή, δεν έχει ποτέ τις απαραίτητες γνώσεις, μπορεί να έχει λόγο στο να συναποφασίσει και να συζητήσει με τον γιατρό την αγωγή, θα πρέπει ο θεράποντας να είναι ενημερωμένος και να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Είπαμε, αξιολογούμε όφελος κίνδυνο. Αξίζει η γάτα να πηδήξει και να πιάσει το περιστέρι. Πρέπει να το ζυγίσει η ίδια ή θα φύγει κάτω. Δεν ξέρω τι απόφαση πήρε. Μάλλον ο κίνδυνος υπερτερεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε γενικότερα υπόψη στην φαρμακοθεραπεία, μια μεγάλη αλήθεια για αυτούς που χορηγούν φάρμακα, είναι τα περίφημα 5 right. Right drug, right dose, right route, right time, right patient. Τι σημαίνει αυτό? Το σωστό φάρμακο, στη σωστή δόση, από την σωστή οδό χορήγησης, για το σωστό χρονικό διάστημα, στον σωστό ασθενή. Θυμηθείτε, ένα φάρμακο δεν κάνει για όλους, δεν είναι one size, είναι πολλά τα κριτήρια, πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν χορηγήσουμε μια θεραπεία. Δεν χορηγούμε φάρμακα τυφλά σε όλους το ίδιο. Πρέπει να αξιολογήσουμε αυτούς τους παράγοντες. Η σωστή δόση έχει σημασία πολλές φορές, μπορεί να υποδοσολογούμε ή να υπερδοσολογούμε ως θεράποντες και ο κατάλληλος ασθενής. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι για το συγκεκριμένο σκεύασμά μας. Αυτό πρέπει να το κρατάμε, κυρίως αυτοί που
παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας καλά υπόψη και να βέβαια να το έχει υπόψη και ο ασθενής. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη αλήθεια στην φαρμακοθεραπεία και για να δούμε τώρα μερικούς μύθους και μερικές αλήθειες που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή και περισσότερο με τα φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μύθος ότι τα ψυχοφάρμακα, ένας όρος που προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος και είναι στιγματισμένος, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κανείς κατά νου με τον όρο ψυχοφάρμακο. Προφανώς ο όρος ψυχοτρόπο φάρμακο που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ορθότερος. Παρ' όλα αυτά, έτσι έχει επικρατήσει ως ψυχοφάρμακο, παρότι εγώ κάθε φορά ρωτάω για να καταλάβω τι εννοεί ο καθένας με τον όρο ψυχοφάρμακο. Είναι το αντικαθληπτικό, είναι το αντιψυχωτικό, είναι η βενζοδιαζεπίνη. Μύθος λοιπόν, τα φάρμακα αυτά έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, περισσότερες παρενέργειες από τα υπόλοιπα φάρμακα. Θυμηθείτε τον αρχικό ορισμό. Φάρμακο είναι οτιδήποτε είναι βιολογικά δραστικό. Οτιδήποτε λοιπόν έχει δράση, έχει και πιθανή αντίδραση. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε από κάτι το οποίο λαμβάνουμε να μας θεραπεύσει, χωρίς να έχει καμία πιθανότητα ανεπιθύμητης ενέργειας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό μην πλανάστε ότι σκευάσματα που λανσάρονται ως ασφαλή, φυτικά, άρα πιο αθώα, άκακα, έχουν μόνο ωφέλη χωρίς πιθανότητα ανεπιθύμητης ενέργειας. Το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να είναι κάτι δραστικό χωρίς να έχει πιθανότητα να προκαλέσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Άρα λοιπόν την ίδια πιθανότητα που έχουν και τα υπόλοιπες δραστικές ουσίες έχουν και τα φάρμακα αυτά. Και επειδή είπα πριν ότι υπάρχει ποικιλομορφία στην απάντηση, δεν μπορούμε πάντα με ασφάλεια να το προβλέψουμε. Ξέρουμε όμως ότι όσο περισσότερο φάρμακα λαμβάνουμε, η πολυφαρμακία αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών και βεβαίως αν υπάρχουν υποκείμενες νόσοι, αν υποφέρουμε και από άλλες οργανικές παθήσεις, πάλι ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών, παρενεργειών, αυξάνεται. Άρα ισχύει ό,τι και με τις υπόλοιπες δραστικές ουσίες. Άλλος μύθος. Όλα τα ψυχοφάρμακα, είπαμε, πολύ γενικός όρος τι σημαίνει, προκαλούν εξάρτηση. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εξάρτηση, εθισμό δηλαδή, τα συνηθίζουμε, εθιζόμαστε, προκαλούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες τέτοιων φαρμάκων. Είπαμε τη μία και χαρακτηριστική. Τα φάρμακα της κόκκινης γραμμής, γι' αυτό θέλουν κόκκινη γραμμή, γι' αυτό δεν σας τα δίνουν στο φαρμακείο. Υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης. Οι βενζοδιαζεπίνες, Ζάναξ, Λεξοντανίλ, ξαναλέω. Ναι, τώρα το λέω και ξέρω πόσοι πολλοί σκέφτεστε ο Χαμάν. Τα υπναγωγά φάρμακα, που κανονικά χορηγούνται για βραχυχρόνια αντιμετώπιση αϊπνίας, όπως το Στυλνόξ, το Εμοβάν. Τα οπιοειδή, τα παυσίπονα, μορφίνη, πεθυδίνη, ισχυρά αναλγητικά που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε άλλη επιλογή, κάνουν εξάρτηση και η κοδεΐνη κάνει. Θυμηθείτε, η κοδεΐνη έχει μέσα το Λοναρίτ, Λοναρίτ N, γι' αυτό επίσης εκεί στο φαρμακείο έχετε πρόβλημα να πάρετε δεύτερο κουτί ή περισσότερα, γιατί αυξάνεται η πιθανότητα εξάρτησης και κάποιες ψυχοδιαγερτικές ουσίες που ευτυχώς στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πολύ πολύ περιορισμένα. Είναι φάρμακα που αυξάνουν την συγκέντρωση. Τα χρησιμοποιούμε στη διάσπαση προσοχής. Δυστυχώς στο εξωτερικό τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι μαθητές και οι φοιτητές για αύξηση της συγκέντρωσης και αύξηση της επίδοσης κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, όπως το Ριταλίν και το Άντεραλ. Ευτυχώς στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ περιορισμένο το φαινόμενο αυτό. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα κάνουν εξάρτηση. Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν κάνουν όλα. Για παράδειγμα τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος, δεν κάνουν εξάρτηση. Και είναι και αποτελεσματικά φάρμακα και αρκετά ασφαλή φάρμακα. Συνεπώς,
πρέπει να μην είμαστε απόλυτοι και να έχουμε στο μυαλό μας για ποια κατηγορία μιλάμε και να μην συμπεριλαμβάνουμε στη Λίβδιν όλα τα φάρμακα αυτά μέσα στα επικίνδυνα, από τα επικίνδυνες κατηγορίες. Ο γιατρός σας μπορεί να σας ενημερώσει. Μια αλήθεια βέβαια δυσάρεστη είναι ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι παρενέργειες, είναι συχνότερες όσο αυξάνεται η ηλικία. Είναι 7 φορές περισσότερες στις ηλικίες 70 με 80 ετών συγκριτικά με τις ηλικίες 20 έως 30. Λόγοι είναι προφανείς αν το καλοσκεφτείτε. Γιατί ο ηλικιωμένος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρει από κάτι, από μια επιπλέον πάθηση δηλαδή, άρα να λαμβάνει και ένα φάρμακο για την πάθηση αυτή. Συνεπώς υπάρχει πολυφαρμακία, μεγαλύτερος κίνδυνος αλληλεπιδράσεων και μεγαλύτερος κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών. Και πρέπει να έχουμε υπόψη άλλη μια αλήθεια, ότι στα άτομα άνω των 65 φαίνεται μεγαλύτερη επίπτωση και των διαταραχών άγχους και της κατάθλιψης και της άνοιας, όπως ανέφερα προηγουμένως. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ένα ερώτημα που μπορεί να έχετε οι περισσότεροι από εσάς σχετίζεται μέσως με το θέμα μας, αλλά ήδη κάποιοι πριν με ρώτησαν τι γίνεται με αυτήν την οικονομική κρίση και τι επίπτωση έχει στην ψυχική υγεία, στην κατάθλιψη, στο άγχος, άρα και στα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Μια αλήθεια διαπιστωμένη από όλες τις κρίσεις του τελευταίου αιώνα, η μεγάλη ύφεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κρίση των χωρών της Βαλτικής, αλλά και ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας, αυτό που ξέρουμε στις συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι ότι ενώ οι δείκτες της οικονομίας καταγράφονται άμεσα, ξέρουμε σχεδόν ανά πάσα σε real time, σε πραγματικό χρόνο, πού κυμαίνονται οι οικονομικοί δείκτες, οι δείκτες της υγείας, του πληθυσμού και της ψυχικής υγείας, καταγράφονται, γίνονται αντιληπτοί με μια χρονική καθυστέρηση. Άρα δεν βλέπουμε άμεσα την επίπτωση στην υγεία του πληθυσμού, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Ξέρουμε όμως ότι αύξηση κατά 1% της ανεργίας συμβαδίζει με αύξηση 0,8% στις αυτοκτονίες και στις ανθρωποκτονίες. Και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται με αυξημένη, για παράδειγμα, κατάχρηση ουσιών και κατάχρηση αλκοόλ. Ξέρουμε λοιπόν από τις κρίσεις του 20ου αιώνα ότι έχουμε, πέρα την αύξηση της ενεργίας, αύξηση των διαζυγίων, αύξηση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις, γιατί ο πληθυσμός με χαμηλότερο εισόδημα δεν έχει την δυνατότητα και την πολυτέλεια να προσέξει τόσο την υγεία του. Οπότε έχουμε αύξηση της θνησιμότητας από τέτοιες καταστάσεις ή από βίαιους θανάτους. Το μόνο θετικό της κρίσης είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των θυμάτων από τα τροχαία. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Δεν έχουμε βενζίνη μάλλον. Αλλά ξέρουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα άντρες παραγωγικής ηλικίας γύρω στα 50 είναι πιο ευάλωτοι στην κατάθλιψη. Γιατί είναι αυτές οι ηλικίες που αισθάνονται, αν έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι αν υπάρχει ευνίδια μεταβολή σε όλο το κοινωνικό στάτος, ότι είναι ανήμποροι να προσφέρουν, δεν προσφέρουν όσο θέλουν στην οικογένειά τους. Και αυτό σχετίζεται γενικότερα και με χρήση ουσιών όπως το αλκοόλ και τελικά με χρήση αντικαταθλιπτικών. Πρόσφατο, ας πούμε, δημοσίευμα που δείχνει από την Αγγλία τριπλάσια χρήση στην αύξηση των αντικαταθλιπτικών μέσα σε μια πενταετία από την οικονομική κρίση. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά? Στο διατάφτα, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε, θα με ρωτήσετε. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την φαρμακοθεραπεία μας? Η φαρμακοθεραπεία είναι μια συνεργασία μεταξύ του θεράποντα και αυτού που λαμβάνει τα φάρμακα.
Κατά βάση είναι απόφαση του θεράποντα. Πρέπει λοιπόν εκείνος να έχει υπόψη το επιστημονικό κομμάτι, αλλά και ο λήπτης, ο ασθενής, να είναι ενήμερος και είναι υποχρεωμένος να ζητάει, να ενημερώνεται, να μαθαίνει από τι πάσχει, ποια είναι η διάγνωσή του και αυτό το φάρμακο που θα πάρει, τι πιθανό να τον προκαλέσει. Άλλωστε, παρατηρούμε ένα κοινό φαινόμενο ότι και να μην τα πει ο γιατρός, που συνήθως δεν θα τα αναφέρει για διάφορους λόγους, ότι πλέον ο πληθυσμός είναι ενημερωμένος, το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο, θα πάει και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να γκουγκλάρει τι είναι αυτό το φάρμακο που πήρε και τι παρενέργειες έχει. Βέβαια δεν είναι καλή πηγή ενημέρωσης, γιατί δεν έχουμε όλη την κριτική σκέψη να ανατρέξουμε στις σωστές πηγές. Ενημέρωση λοιπόν, δικαίωμα και υποχρέωση του ασθενή, δικαίωμα και υποχρέωση, υποχρέωση πρωτίστως του θεράποντα, του γιατρού. Θα κλείσω με κάτι που μπορεί φαινομενικά να μην σας είναι τόσο σχετικό. Για φάρμακα μιλούσαμε, για εγκέφαλο μιλούσαμε όμως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον εγκέφαλό μας. Θυμηθείτε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο. Είναι ένα όργανο όπως όλα τα άλλα. Και θυμηθείτε την περίφημη ρίση νους υγιής εν σώματι γη. Βέβαια, και εγώ σχετικά πρόσφατα ψάχνοντας βιβλιογραφία διαπίστωσα ότι δεν είναι ακριβώς αρχαιοελληνική. Πολύ θα θέλαμε να είναι του Ιπποκράτη, του Επίκουρου. Αλλά είναι του Τζουβενάλης, του Λατίνου σατυρικού ποιητή. Το «Men sana in corpore sano», τον πρώτο αιώνα. Λοιπόν, είναι δική του η ρίση, δεν έχει σημασία. Βρίσκει απόλυτη εφαρμογή διαχρονικά. Διατυπώθηκε πριν αιώνες, ισχύει και τώρα. Τι σημαίνει αυτό, θυμηθείτε. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο, όπως όλα τα άλλα. Είναι ένα όργανο όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι μύες, τα οστά μας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά. Μπορούμε να τα προφυλάξουμε. Μπορούμε. Π.χ. διατρεφόμενοι σωστά με τη διατροφή μας. Και η διατροφή φαίνεται και υπάρχουν όλο ένα περισσότερα ευρήματα ότι παίζει ρόλο, σχετίζεται με τον εγκέφαλο τελευταία, με την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Μην παρασύρεστε βέβαια από τα άπειρα συμπληρώματα και βιταμίνες που κυκλοφορούν και υπόσχονται βελτίωση της νοητικής λειτουργίας, της μνήμης και τα σχετικά, δυστυχώς δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι η άσκηση, η ήπια άσκηση, η κίνηση λειτουργεί εξαιρετικά ευεργετικά για τον εγκέφαλο. Κάθε είδους άσκηση είναι ωφέλιμη και μάλιστα επιμένουμε κάνε αυτό που σου αρέσει, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το συνεχίσεις. Φαίνεται ότι 20 λεπτά έχουν ενεργοποιητική λειτουργία στον εγκέφαλο και μάλιστα το αποτέλεσμα αυτής της ήπιας άσκησης είναι άμεσο ευεργητικό, αγχολητικό. Όσοι ακολουθείτε ημερήσια άσκηση, ήπια πράγματα είπαμε, μπορεί να αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως μετά και για κάποιες ώρες νιώθετε πιο ήρεμος, πιο ήσυχος και πιο ικανός να συγκεντρωθεί στα καθήκοντά του και στην εργασία του. Ιδιαίτερα η πρωινή άσκηση ωφελεί. Έχει λοιπόν για κάποιες ώρες άμεση αγχολητική επίδραση. Θα μπορούσε να είναι το πρωινό σας Ζάναξ. Μην το ξεχνάτε, δεν είναι υπερβολή. Έχει σημασία, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, γι' αυτό το αναφέρω. Όταν υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες να παρέμβουμε φαρμακολογικά ίδιος ασθενής σε αυτές τις καταστάσεις που είπαμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κλασικά μέτρα προληπτικά αλλαγή των συνηθιών και τρόπου ζωής, όχι καθιστική ζωή, κίνηση και διατροφή, γιατί έχει σημασία και στον εγκέφαλο, όπως και στα υπόλοιπα οργανά μας. Όπως προστατεύουμε λοιπόν το ύπαρ, την καρδιά ή τους νεφρούς με την καλή διατροφή και την κίνηση, το ίδιο ωφελεί και στον εγκέφαλο αυτό. Κρατήστε το αυτό, γιατί είπαμε φαρμακολογικά δεν πρέπει να παρέμβετε μόνοι σας και να κάνετε αυτοθεραπεία, αλλά να συμβουλευτούμε τον ειδικό, είτε ψυχίατρος, είτε νευρολόγος, είτε παθολόγος, είτε γενικός γιατρός που ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
Θα πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν 2-3 μηνύματα, συμπεράσματα για όλο αυτό το κομμάτι, ότι ζυγίζουμε όφελος κίνδυνο, τι πιθανόν θα κερδίσουμε, τι θα χάσουμε από μια φαρμακευτική επιλογή. Αυτό άλλωστε και ισχύει για όλες τις επιλογές της ζωής σας. Οτιδήποτε και αν θέλετε να αποφασίσετε, δεν σκέφτεστε τι θα κερδίσουμε αν το κάνουμε, τι θα χάσουμε αν το κάνουμε. Όφελος κίνδυνος ισχύει και στα φάρμακα. Κίνηση στη ζωή μας, ένα μόνο, το μόνο διαθέσιμο στα χέρια μας μέτρο πρόληψης που μπορεί να μας βοηθήσει συνολικότερα μέσα στους φρενήρυθμους και αυτό την καθιστική ζωή που διάγουμε τα τελευταία χρόνια. Και όσον αφορά το δικό μου κομμάτι της νευροψυχοφαρμακολογίας, είναι ένα πεδίο που διαρκώς εξελίσσεται, όπως αντιληφθήκατε έχει ιδιαίτερη σημασία και το μεγάλο μας, ο μεγάλος μας στόχος, όλη η έρευνα, όπως είπα και πριν, επικεντρώνεται και αναμένουμε καινούργιες θεραπείες, ελπίζουμε σε καινούργιες θεραπείες τόσο για τις ψυχιατρικές παθήσεις όσο και για τις άνοιες που σας ανέφερα πιο πριν. Συνεπώς, θυμηθείτε, η νόση του εγκεφάλου και τα φάρμακα του εγκεφάλου δρούνε σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιες καταστάσεις μπορούμε να τις ελέγξουμε και να αποφύγουμε, αλλά προσπαθήστε να αποστιγματίσετε από το μυαλό σας τόσο την ψυχική νόσο, όσο και το ψυχοφάρμακο, γιατί είπαμε, μιλάμε για πολλές κατηγορίες παθήσεων που στοχεύουν σε διαφορετικές καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαζήση για την καταπληκτική και εμπεριστατωμένη διάλεξή του για το μύθο και την αλήθεια των φαρμάκων και πόσο επιδρούν στον εγκέφαλο. Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας διάλεξης, τις ερωτήσεις του κοινού, θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Χορομπίλη Κωνσταντίνο, πρόεδρο της Σχολής Γονέων, να αποδώσει ένα αναμνηστικό στον ομιλητή. Και μετά τις ερωτήσεις υπάρχει και τρίτο μέρος. Ο Σύλλογος Κριτών Πιερίας Σταυραετή θα μας χορέψουν και θα μας τραγουδήσουν μέχρι και ριζίτικα, όσο αντέχουμε, κύριε Μανιωδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέμε στον κόσμο, για να παραμείνει. Θερμές, καθίστε πάνω, θα έρθω, κύριε Βαζίση. Θερμές ευχαριστίες. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση. Θα ανέβει και αυτή, όπως και όλες οι εκδηλώσεις μας, στη σελίδα μας, σχοληγονέων.gr. Να θυμίσω ότι βαδίζουμε προς τον 300ο χρόνο της Σχολής Γονέων, όπως βλέπετε στην αφίσα δεξιά, και με πολύ μεγάλη χαρά, τέλος σε 1,5 μήνα, τέλος Μαρτίου, θα οργανώσουμε το διήμερο επιστημονικό μας συνέδριο για τα 30 χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία και την πορεία της Σχολής Γονέων. Θα είναι επίσημη παρουσιάστρια, τον ανακοινώνουμε τώρα πρώτη φορά, η γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Βίκη Φλέσα. Θα είναι 6 καταξιωμένοι ομιλητές και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Γι' αυτό το λόγο, χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Δημάρχου Κατερίνης και του Δήμου Κατερίνης, της Αντιπεριφέρειας, του κυρίου Κωνσταντοπούλου και αρκετών χορηγών, εκδώσαμε το λεύκομα το συλλεκτικό. Όποιος δεν το έχει πάρει, σας το προτείνουμε. Είναι όλες οι ομιλίες οι οποίες έχουν γίνει, 630 ομιλίες, και αναφέρονται, θα δείτε πόσοι ομιλητές περάσανε, πόσοι ειδικότες, πόσα θέματα, και αυτό περιποιεί τιμή στην Σχολή Γονέων, που δικαίως καταξιώθηκε συνείδησή μας ως το ανοιχτό πανεπιστήμιο της πόλης μας. Κύριε Βαζίση, σας προσφέρουμε και την πλακέτα της σημερινής ομιλίας με πολύ μεγάλη χαρά. Να καλέσουμε στο βήμα και τον κύριο Ταρενίδη, τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου, να αποδώσει ένα αναμνηστικό στον ομιλητή μας.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, αγαπητοί εκπρόσωποι θεσμών και φορέων, για να μην επαναλαμβάνουμε τους τίτλους και τα ονόματα και κουράζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Ηρακλή Τσανιγίδη, και των μελών του Συμβουλίου, την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση του Συμβουλίου μας. Και λέω αυτές τις δύο έννοιες, αυτούς τους δύο όρους, που μοιάζουν ταυτόσιμοι, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πρώτον, γιατί με την επιλογή σας σήμερα στη Σχολή Γονέων να επιλέξετε τον συνάδελφο μας Παπαζήση για ομιλητή, καταρρίψατε ένα μύθο, ότι ο Ιουδής προφήτης στον τόπο του. Οπότε, τιμάμε ένα γνήσιο γέννημα θρέμα της Πειραιάς, ένα συνάδελφό μας, καταξιωμένο επιστημονικά, και έτσι είναι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιάς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει κάθε ομιλία η οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, έχει ως βάση τον ορθό λόγο και το evidence-based, το επιστημονικά αποδεδειγμένο. Και αυτό το πέτυχε στο έπακρο σημερινός ομιλητής, τον οποίο θέλω να συγχαρώ για την εξαιρετική του ομιλία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη σχολή που εγώ θα του αποδώσω την επαιτειακή έκδοση για τα 30 χρόνια. Όπως είπε ο Πρόεδρος, έχει περίπου 600 ομιλητές. Πολλοί από αυτούς τους ομιλητές ήταν συνάδελφοι, γιατροί. Καταξιωμένοι, καθηγητές σε πανεπιστήμια και του εξωτερικού και εδώ. Τολμώ να πω, γιατί έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον όλες τις ιατρικές, όχι πάντα ζωντανά, αλλά κυρίως από το διαδίκτυο ομιλίες, ότι η σημερινή ομιλία ίσως ήταν η καταλληλότερη, η καλύτερη δηλαδή, για τη συγκεκριμένη στόχευση που έχει αυτή η σχολή για το κοινό της Πειραιάς. Διότι με πολύ εύληπτο, απλοϊκό, αλλά πάρα πολύ ορθό τρόπο, ξεκαθάρισε όλες αυτές τις έννοιες που ταλανίζουν σχεδόν όλους μας. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τη σχολή και τον ομιλητή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τον κύριο Ταρενίδη δεν γνωριζόμαστε. Εγώ αποσιάζω χρόνια. Τον ξέρω μόνο ως όνομα και το έργο που επιτελεί εδώ και πραγματικά τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Και να μπούμε στο δεύτερο μέρος. Όποιος έχει κάποια ερώτηση, παρακαλώ να έρχεται σιγά σιγά στο βήμα. Κύριε Παυλίδη, σας ακούμε. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαζήση, για την περιστατωμένη ομιλία. Θα ήθελα να ρωτήσω, αφού πανικοβλήθηκα καταρχήν με τα νούμερα. Όχι, δεν παίρνω φάρμακα. Βγαίνω κάθε πρωί και περπατάω. Και είναι το Ζάναξ και το Λεξοντανίλ μαζί κάθε πρωί. Και αντέχω όλο το φορτίο της ημέρας. Σε κάποια διαφάνεια είδαμε ότι το ποσοστό των ασθενών ετησίως είναι 8%, 800.000 ασθενείς, νέοι ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτοί δεν θεραπεύονται, γιατί ξέρω ότι οι ψυχιατρικές ασθένειες συνήθως μένουν μόνιμες. Μία φορά αν ασθενήσει κάποιος, είναι σχεδόν πάντα, δεν αναρρώνει, αν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι ακριβώς η επίπτωση, δηλαδή τα καινούργια περιστατικά. Είναι τα περιστατικά που υπολογίζονται ο επιπολασμός της νόσου σε ένα μέσο όρο στον πληθυσμό. Άρα υπολογίζεται ότι αυτά τα περιστατικά κατά μέσο όρο υπάρχουν στο πληθυσμό ανά πάση στιγμή. Δεν αθροίζονται δηλαδή. Α, δεν αθροίζονται. Γιατί θα ήμασταν σχεδόν. Γιατί θα ήμασταν όλοι κατά σχεδόν. Ξέρω ότι το 35% του ελληνικού πληθυσμού νοσεί. Κάπου το διάβασα μια έρευνα. Νοσεί. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυξήθηκε. Είναι παραπάνω, είναι το 50%. Άρα δεν αρθρίζονται, καθησυχαστικό. Αλλά η διευκρίνηση, μια που το αναφέρατε, είναι ότι όλες μαζί οι ψυχικές παθήσεις, βάζοντας και τις διαταραχές άγχους, που αυτές είναι οι πιο συχνές, όχι κατάθλιψη, οι πιο συχνές ψυχικές διαταραχές είναι οι διαταραχές άγχους, μπορεί να φτάνουν το 20% του γενικού πληθυσμού. Είναι μεγάλο το νούμερο. Μεγάλο. Και πολύ ορθό το μέτρο που είπατε, περπάτημα κάθε πρωί, έτσι, είναι
ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς. Δεύτερη ερώτηση. Είστε και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων κτλ. Ήμουν φοιτητής στη Γερμανία. Αναφέρω ένα περιστατικό. Με τον φυσιοθεραπευτή μου είπε ότι επειδή είδα και την ηλικία 70-71 ετών, είναι κυρίως ηλικία. Από τη στιγμή που βγαίνουν σε σύνταξη. Εκεί αυξάνονται και εκεί μπαίνουν στα φάρμακα. Ίσως έχει σχέση με τη μετάβαση από την εργασιακή σχέση στην συνταξιοδότηση. Μου είχε πει ένας ο φυσιοθεραπευτής ότι είμαι χαρούμενος σήμερα που θα πάω στο χόμπι μου, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα στη Γερμανία το οποίο λίγο πριν τη σύνταξη, 1 έως 2 έτη πριν τη σύνταξη, στέλνει τους ανθρώπους που πλησιάζουν τη σύνταξη να ελεγχθούν ποιο είναι το χόμπι τους και τους οδηγεί σε χόμπι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν χαρούμενος, γιατί η αύξηση της μελαγχολίας και της κατάθλιψης είναι αμέσως μετά τη σύνταξη. Και οι έρευνες που είχαν δείξει στη Γερμανία είναι ότι εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα μειώσαν στο 35% την κατάθλιψη και τις ασθένειες από τη στιγμή που βγήκαν στη σύνταξη. Αν αυτό υπάρχει στις βλέψεις, βέβαια εμείς δεν έχουμε και τις κλιματικές συνθήκες της Γερμανίας, έχουμε το Ζάναξ και το Λεξοτανίλ από ψηλά, αλλά αν αυτό είναι στο πρόγραμμα της... και το κόστος, δηλαδή μειώσαν το κόστος σε συνταξιοδοτική ηλικία, το κόστος των φαρμάκων και της ιατρικής περίθαλψης. Ξέρετε, τώρα θυμήθηκα αυτό που διάβασα πριν κανένα μήνα, ότι στον Καναδά ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει άσκηση, γυμναστήρια, προγράμματα στα γυμναστήρια. Να συνταγογραφήσει λοιπόν δωρεάν συνδρομές σε γυμναστήρια για άσκηση. Όχι φυσικοθεραπεία, άσκηση. Το κόστος, νομίζω, για τη χώρα μας στην παρούσα φάση είναι δύσκολο, όχι, δεν θα λέγα δυσβάσταχτο, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο προσανατολισμό και να πούμε να επενδύσουμε, να δώσουμε περισσότερα όπως θα έπρεπε στην πρόληψη, παρά στο ακριβό καινούριο φάρμακο. Στο κομμάτι που είπατε για την ηλικία και την συνταξιοδότηση, σίγουρα παίζει ρόλο αυτό, όπως εύστοχα είπατε και με το παράδειγμα. Προφανώς κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη θα πρέπει να ασχοληθεί με κάτι που τον ευχαριστεί, με ένα χόμπι, για να κάνει την ομαλή μετάβαση. Βέβαια, το φαινόμενο με τις βενζοδιαζεπίνες, τα Ζάναξ και το Λεξοτανίλ, όσον αφορά κυρίως τις γυναίκες άνω των 70, σχετίζεται με κακή χρήση που γίνεται από τους ίδιους τους γιατρούς. Γιατί η συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων περνά υποχρεωτικά από τον γιατρό. Όπως είπα πριν και τόνισα, δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να σου δώσει ένα κουτί δανεικό, αλλά θα ζητήσει απαραίτητα μετά τη συνταγή και πολύ καλά κάνει. Οπότε κάποιος θα το συνταγογραφήσει αυτό. Δεν είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Βάζει το χέρι του ένας γιατρός. Και δυστυχώς είναι μια εύκολη λύση, μια εύκολη επιλογή που γίνεται από εμάς τους γιατρούς, να συνταγογραφήσουμε ένα αγχολητικό και να το αφήσουμε ξεχασμένο στον ασθενή. Είναι μια εύκολη επιλογή για να ξεφύγουμε γρήγορα από το πρόβλημα, να προσφέρουμε παροδική ανακούφιση. Και αν δεν υπάρχει και τακτική παρακολούθηση, φαίνεται μάλιστα ότι τα νούμερα αυτά είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε περιοχές εκτός κέντρου. Γιατί σκεφτείτε τώρα τι πρόσβαση έχει στη θεραπεία κάποιος που μένει σε χωριά και πιο απομακρυμένα χωριά, που δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση σε γιατρούς και δεν έχει υπηρεσίες υγείας. Οπότε ξεχνιούνται τα φάρμακα αυτά, επαναλαμβάνονται συνταγές, ο γιατρός τις γράφει και τις ξαναγράφει, δεν κάθεται να ασχοληθεί, γιατί δεν είναι και εύκολη διαδικασία να κόψει ένα Ζάναξ ή ένα Λεξοτανίλ. Έχουν στερητικά σύνδρομα, θέλει χρόνο, θέλει παρακολούθηση. Οπότε είναι εύκολη λύση και για τον γιατρό να επαναλαμβάνει τη συνταγή και να ξεμπερδεύουμε τον ασθενή. Βάζουμε δηλαδή και οι γιατροί το χέρι μας στο φαινόμενο το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, χαρακτηρολογώντας, μία τελευταία πολύ σύντομη. Είπατε με τους νευροδιαβιβαστές, όρεξη, παρορμητικότητα. Αυξάνει την όρεξη ή τη μειώνει, αν υπάρχει κάποιο φάρμακο, για μένα λέω.
Τώρα, τελευταία κυκλοφόρησε κάτι για τη μείωση της όρεξης, είναι αλήθεια. Ναι, ευχαριστώ. Βέβαια. Παλιός μου καθηγητής, ο κύριος Ατραζέλης. Πρώτα να σε συγχαρώ από καρδιάς και ιδιαίτερη χαρά που σε βλέπω μια και πέρασες από τα χέρια μου και εσύ και ο έτερος γιατρός όταν ήμουν φροντιστής κάποτε. Εγώ ως μαθηματικός θέλω να αποσυντικοποιήσω κάποια πράγματα. Οι νευροδιαβιβαστές, όταν έχουμε αλλίωσή τους, όπως είπατε, είναι ζήτημα ποσοτικό, ποιοτικό, και όταν παίρνουμε φάρμακα, τα φάρμακα βοηθούν να αυξηθούν οι νευροδιαβιβαστές, να αλλάξει η ποιότητά τους, ή είναι υποκατάστατο των νευροδιαβιβαστών που μας λείπουν. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής. Όχι, πολύ σαφής, πάρα πολύ ωραία είναι η ερώτηση. Γι' αυτό λίγο απέφυγα να χρησιμοποιήσω το αύξηση ή μείωση και μίλησα για τροποποίηση, γιατί κάθε πάθηση είναι διαφορετική και συμβαίνουν και διαφορετικά πράγματα ακόμα και στην ίδια πάθηση στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας αυξάνουν ή μειώνουν, αλλά ότι τροποποιούν την νευροδιαβίβαση. Εξαρτάται λοιπόν από κάθε κατηγορία φαρμάκου και κάθε ασθένεια. Τροποποιούν. Είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μόνο πάνω ή κάτω. Επειδή έχει περάσει ο χρόνος, μια τελευταία ερώτηση, ο κύριος Μπέης, παρακαλώ. Βέβαια. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω καταρχήν τη συγκίνησή μου, γιατί πριν αρκετά χρόνια γνώρισα έναν άνθρωπο, τότε ειδικευόμενο γιατρό, και σήμερα βλέπω μπροστά μου τον καθηγητή, τον κύριο Παπαζήση, και η συγκίνησή μου είναι μεγάλη. Θέλω να το συγχαρώ για την διαδρομή, για την συγκεκριμένη ομιλία και για έναν ακόμη λόγο, ότι θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας έχουμε όλοι μας λιγότερο ή περισσότερο ψυχιατρικό στίγμα μέσα, που είναι και το βασικό εμπόδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Θέλω να δώσω θετική ενίσχυση στη Σχολή Γονέων που καλεί έναν επιστήμονα αυτού του επίπεδου σήμερα στην Κατερίνη, Κατερινιώτη, να κάνει αυτή την ομιλία και να συμβάλλει ακριβώς στο να μειωθεί αυτό το ψυχιατρικό στίγμα σε όλους μας μέσω της ενημέρωσης και καταρρύπτοντας πάρα πολλούς μύθους. Και θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου εάν και στη συνέχεια η Σχολή Γονέων συνεχίσει μέσα στο πρόγραμμά της να έχει περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μιας και όπως ακούστηκε, το ποσοστό του πληθυσμού που αφορά η ψυχική υγεία, που σχετίζεται με το πρόβλημα της ψυχικής υγείας, μπορεί να φτάνει μέχρι και 25%. Να ρωτήσω όμως κάτι και εγώ με τη σειρά μου και να εστιάσω στα δύο θέματα που αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, που είναι το θέμα της κατάθλιψης και το θέμα της άνοιας, μιας και θα είναι δύο όροι που τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι στο top των προβλημάτων μας, του χώρου της υγείας γενικότερα. Τι προτείνεται να γίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιας και έχουμε πολλά ιατρία, πολλές κλινικές άλλων προβλημάτων, άλλων παθήσεων, αλλά δεν έχουμε, για παράδειγμα, διάγνωση, αντιμετώπιση, ειδικό τμήμα, ειδικό ιατρείο κατάθλιψης. Άνοιας έχουμε κάνει κάποια βήματα εδώ με την συμβολή του Διευθυντή, του κυρίου Περιδήμα. Υπάρχει στην Πιερία μια εξειδικευμένη μονάδα. Για την κατάθλιψη όμως δεν υπάρχει κάτι εξειδικευμένο και μάλιστα πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι αργούμε πάρα πολύ ως σύστημα, Εθνικό Σύστημα Υγείας, να διαγνώσουμε στα πρώτα στάδια, κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδας, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, περιμένω την απάντησή σας και εύχομαι και εις ανώτερα, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Μπέη και εγώ είμαι συγκινημένος. Ήταν από τους πρώτους οποίους συνεργάστηκα στο ψυχιατρίο μαζί με τον κύριο Περιδήμα όταν ξεκίνησα εδώ την ειδικότητά μου και ξέρω πόσο ευαισθητοποιημένος είναι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι το αντικείμενό του. Θα έλεγα ότι μάλλον ξέρει καλύτερα ο ίδιος ο κύριος Περιδήμας από πρώτο χέρι και ο διοικητής του νοσοκομείου ποια είναι τα προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών που υποφέρουν από τέτοιου είδους παθήσεις και τις δυνατότητες θεραπευτικές που προσφέρονται. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Όσοι εργάζεστε στον χώρο αυτό
το ξέρετε καλύτερα, θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί εκεί, όπως σωστά ανέφερες, θα γίνει και πιο εύκολα η ανίχνευση των περιστατικών. Συνεπώς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατάθλιψη, η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα είναι αυτή η οποία προσφέρει το πρώτο screening. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει και μία προσπάθεια με όλο αυτό που διαπιστώσατε, οικογενειακό γιατρό, προσωπικό γιατρό. Τώρα στην πράξη πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί αυτό και τι θα γίνει, δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι η λογική όλων και θα είναι και στο μέλλον, από όσο γνωρίζω, όλων των ηγεσιών στην υγεία. Η προσπάθεια της, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γιατί ειδικότερα στην κατάθλιψη θα βοηθήσει, εφόσον γίνει όπως επιθυμούμε, έτσι, και υπάρχει αυτή η πρόσβαση, να ανιχνευτούν προημότερα τα περιστατικά. Το κομμάτι της άνοιας είναι πιο δύσκολο και εκεί θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο στη διάγνωση, γιατί αυτή μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή και από τους συγγενείς, βλέπει πότε ο δικός του άνθρωπος αρχίζει να έχει έκπτωση στη μνήμη, αρχίζει να ξεχνάει, αρχίζει να έχει περίεργες ιδέες. Το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι της άνοιας είναι τι κάνουμε μετά. Όπως σας είπα πριν, έδειξα δυστυχώς και εκείνη την εικόνα, ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν έχουμε πρώτον θεραπευτικές επιλογές, δηλαδή φάρμακα. Δεν έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα για την άνοια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ουσιαστικά τίποτα. Αυτά που δίδονται, είπαμε, ελπίζουμε να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Ελπίζουμε να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Έχετε πιθανόν εμπειρία με όλο αυτό. Άρα, πρώτος στόχος φάρμακα, αυτό είναι ένα επιστημονικό κομμάτι, ένα ερευνητικό. Σας είπα ότι όλα τα κονδύλια, τα πανευρωπαϊκά, τα ερευνητικά αφορούν προγράμματα για την άνοια. Άμεσα δεν υπάρχει κάτι, να σας πω την αλήθεια, φαρμακευτικό. Και το δεύτερο είναι τι δυνατότητες και τι δομές υπάρχουν φροντιστικές για όλα αυτά τα άτομα που πάσχουν. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσουν οι πολιτικές υγείας όσον αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Τι δομές υποστηρικτικές υπάρχουν για τα άτομα με άνοια, γιατί δεν υποφέρει μόνο αυτός που πάσχει ο πάσχων στην άνοια, αλλά είναι πολύ μεγάλο το φορτίο και για τον φροντιστή, για τον συγγενή. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο και δεν υπάρχουν δημόσιες δομές, πολύ περιορισμένα πράγματα, κάποιες προσπάθειες από την, κάποιες δομές, ας πούμε, της εκκλησίας, κάποιες κρατικές, αλλά εν τέλει, επειδή δεν υπάρχουν οι πόροι, θα έχετε διαπιστώσει πόσες ιδιωτικές δομές και ιδιωτικές κλινικές υπάρχουν, γυριατρικές και τα λοιπά, οι οποίες στην ουσία τελικά φροντίζουν άτομα με άνοια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, στο οποίο εγώ από την πλευρά μου ως φαρμακολόγος δεν έχω να δώσω κάτι νεότερο. Ελπίζουμε να έχουμε κάτι τα προσεχή χρόνια, ελπίζουμε, αλλά όχι άμεσα, σίγουρα όχι άμεσα, δυστυχώς. Και μετά είναι το κομμάτι της κρατικής πρόνοιας για το φόρτο του συγγενή και του ίδιου του ατόμου που υποφέρει. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, ένας life coach, μάλλον ποια είναι η άποψή σας για τους life coach και αν ένας που κάνει life coaching θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ο οποίος είναι ασθενής και πάσχει από κατάθλιψη, έτσι ώστε να αποφύγει φάρμακα. Ωραία, να γυρίσω λίγο την ερώτηση, γιατί πιθανόν κανείς ή πολύ λίγοι κατάλαβαν τι είναι ο life coach. Ναι. Μάλλον πρέπει να εξηγήσετε τι εννοείται με το life coaching, για να σας απαντήσω. Μπορείτε να το αναλύσετε περισσότερο εσείς. Είναι κάποιος που έχει κάνει ειδίκευση να μην στέκεται στα βιωματικά προβλήματα κάποιου. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Εσείς μπορείτε να το αναλύσετε, που είστε ψυχοί. Το έχετε, ναι.
δεν στέκεται στο παρελθόν του ασθενή να του ξυπνάει και του αφυπνίζει βιώματα που είναι αρνητικά και το μπλοκάρουν στο μέλλον αλλά, και στο παρόν, αλλά προσπαθεί να τον ενθαρρύνει, να τον αφυπνίσει, να τον δώσει κίνητρα, αν δεν έχει και διάθεση για τη ζωή. Επίσης, ναι, και επίσης να του πει ακόμα, να δει αν έχει κάτι που τον ενδιαφέρει, ενδιαφέρονται να ασχοληθεί με αυτό. Να δει θετικά τη ζωή γενικότερα. Εγώ κατάλαβα που αναφέρεστε, υποψιάζομαι όμως ότι το κοινό δεν κατάλαβε γιατί ακριβώς μιλάμε για τους life coach. Λοιπόν, δεν έχω γνώμη γι' αυτό, για να μην πω, δεν έχω θετική γνώμη γι' αυτό, το life coach, γιατί ποιος έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και όλη εκείνη τη γνώση για να σε πάρει από το χέρι, με πάρει από το χέρι και να με οδηγήσει και να κατευθύνει και για να επιλέξει για μένα στη ζωή μου. Άρα, life coach, όχι. Μπορώ όμως να πω μια κουβέντα για μια μόδα που έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αθήνα ήδη κινείται πολύ, το health coaching, όχι το life coaching, το health coaching. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι γιατροί, επιστήμονες γιατροί, οι οποίοι προσανατολίζονται και λειτουργούν με ένα συνολικό τρόπο προσέγγισης της ασθένειας, εστιάζοντας και σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που είπαμε. Δηλαδή, μια προσέγγιση συνολική, ολιστική, όχι μόνο πάρε το φάρμακο, το έγραψα, φύγε, γεια σου, δεν σε ξαναείδα, αλλά προσπάθεια κινητοποίησης του ασθενή και στα υπόλοιπα τα οποία έθιξα έτσι επιφανειακά. Δηλαδή, στο να βρει χόμπι, στο να το παροτρύνει, να αλλάξει συνήθειες ζωής, να βάλει κίνηση και άσκηση ζωή του, αλλάξει διατροφή, άρα προσπαθεί να τον παροτρύνει σε διάφορα επίπεδα, επιστημονικά, μαζί με την όποια θεραπεία του. Αυτό λοιπόν αναφέρεται τελευταίως, health coaching, έχει κάτι σχολές στην Αθήνα κτλ. Στην ουσία είναι ολιστικός τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας, μαζί όμως, τεκμηριωμένα με φαρμακοθεραπεία. Ευχαριστώ. Ναι.